Ξεκίνησαν το διατροφικό έθιμο και όπως απαιτεί η μέρα, πολίτες κατέκλυσαν ψαροταβέρνες, καθώς 25 Μαρτίου είναι μία από τις δύο μονομέρες όπου η Εκκλησία επιτρέπει το ψάρι κατά την νηστεία της Σαρακοστής, του Ευαγγελισμού και την Κυριακή των Βάιων. Σήμερα του Ευαγγελισμού, τη μέρα της Παναγίας μας, που μπορούμε να φάμε ψάρι, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την ημέρα. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Μετά ξέρετε ότι συνηθίζεται να τρώει ψάρι ο κόσμος που νηστεύει του δίνει τη μέρα. Έτσι και εμείς αποφασίσαμε να βγούμε έξω. Στην αχτή του κυβερνήτη με θέατο απέραντο γαλάζιο, οι εστιατόρες πήραν τις κρατήσεις τους, έστρωσαν τραπέζια και υποδέχθηκαν τους πελάτες τους από νωρίς. Μα επιτρέψαν, ήρθαμε να φάμε με την οικογένεια και λόγω επαιτίου και λόγω εφήμου. Είναι το έθιμο μας να τρώμε το ψάρι μας. Είμαστε χαρούμενοι σήμερα γιατί δόθηκε μας και η ευκαιρία να βρεθούμε με τα αδέρφια μας. Το μενού έτοιμο και λαχταριστό. Το κέντρο μας είναι πάντα έτοιμο με το πιο φρέσκο ψάρι, το μενού. Από θέμα ψάρι είναι ό,τι θέλουν. Μαλάκια, μεζέδες. Οι καιρικές συνθήκες όχι και τόσο καλές, ωστόσο επιχειρηματίες και πελάτες πειθαρχήσαν στα μέτρα τηρώντας τις αποστάσεις ακόμα και στα οικογενειακά τραπέζια. Είμαστε μια οικογένεια, αλλά είμαστε τρία τραπέζια. Κάθε άλλον παρά ελεύθεροι είμαστε. Η δουλειά, όπως λένε οι εστιατόρες, επηρεάστηκε αρκετά λόγω μέτρων. Σίγουρα επηρεάστηκε τη δουλειά μας, γιατί πιάνει ο κόσμος, δεν έχουμε που να βάλουμε τον κόσμο. Γιατί έχουμε καθορισμένο αριθμό καρεκλών, πρέπει να βάλουμε. Έχουμε περιοριστικά μέτρα παντού.